Όχι, είναι γενικά μια περιοδία στον Έγρο, νομίζω σε πάρα πολλούς δήμους του νομού, με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με κόσμο αλλά και με καταγραφή του προβλημάτων. Έχουμε ξεκινήσει από χθες και μάλιστα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, γιατί θα επισκεφτώ και τους νομούς τους υπόλοιπους. Είναι δήμερη περιοδία στο νομό Έβρο και έχει ξεκινήσει από εδώ γιατί είναι το ενδιαφέρον μας πάρα πολύ μεγάλο και στο παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας πρέπει να ξεκινήσει και μάλιστα από περιοχές οι οποίες είναι κριτικές, βιώνουν δύσκολα την οικονομική κατάσταση της χώρας και μπορούν να προσφέρουν αυτές οι περιοχές στην αλλαγή του κλίματος της οικονομίας. Έχουν ενημερωθεί για όλα τα προβλήματα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στο νομό. Προφανώς θα φτάσουμε μέχρι την Ορεστιάδα σήμερα και θεωρώ ότι έχουν δρομολογηθεί και λύσεις. Εμάς το ενδιαφέρον μας ήταν, είναι και θα είναι για τα προβλήματα αυτών των περιοχών και να σας πω ότι ήδη αυτό το ενδιαφέρον έχει γίνει και πράξη. Έχει λειτουργήσει και λειτουργήσει το εργοστάσιο της βιομηχανίας Ζάχαρης που θα προσφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην τοπική οικονομία αλλά και στην οικονομία της χώρας. Ήδη λειτουργεί η σχολεία Στιφυλάκων στην Ορεστιάδα που νομίζω και αυτό συμβάλλει στην οικονομία της περιοχής και επίσης μπορώ να σας πω ότι έχει προχωρήσει και το θέμα. Έχουν από το Υπουργείο Υποδομών έχουν εκταμιευθεί τα χρήματα και νομικά και οικονομικά έχει λυθεί το θέμα από εμάς για τα αναχώματα και για τις πλημμύρες που πρέπει να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση. Είναι θέμα περιφέρειας από ό,τι έχω ενημερωθεί και πρέπει και από εκεί να τελειώσει να προχωρήσει ώστε να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί την προηγούμενη περίοδο. Όσο αφορά τα ζητήματα αποζημιώσεων και των ασθενειών το οποίο υπάρχουν, που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι, σε συναντήσεις που έγιναν τις προηγούμενες μέρες και με βουλευτές του νομού αλλά και με τους αρμόδιους φορείς εδώ, νομίζω ότι και αυτά έχουν προχωρήσει για να υπάρξει επίλυση το επόμενο διάστημα. Άρα καταλαβαίνετε ότι το ενδιαφέρον μας είναι για τον νομό Έβρου ιδιαίτερα μεγάλο.